Η μουσική που ακούγεται κάτω από τη φωνή μου είναι το έργο «Χειμώνας» από τις 4 εποχές του Βιβάλντι και η επιλογή ειδικά για αυτό το βίντεο δεν ήταν τυχαία. Η φυσική τις περισσότερες φορές φαίνεται απροσπέλαστη, ψυχρή, με ένα μαθηματικό φορμαλισμό που τρομάζει. Αν όμως ξεπεράσεις αυτή την αρχική εικόνα, θα δεις ότι μπορεί να σου προσφέρει πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που αρχικά πίστευες. Αρκεί να προσπαθήσεις. Χρειάζεται προσπάθεια όπως όλα τα πράγματα. Κάνω μαθήματα περισσότερα από 20 χρόνια και μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι δεν έχω συναντήσει ποτέ κανέναν άνθρωπο, παιδί, μαθητή, ενήλικα, που να μην έχει αυτό που λέμε φυσική περιέργεια για τα πράγματα. Πώς είναι ο κόσμος, πώς λειτουργεί, πυρηνικά ερωτήματα. Μπορεί η καθημερινότητα να είναι τις περισσότερες φορές συντριπτική, αλλά αυτό παραμένει στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Αν υπάρχει λοιπόν ένας ρόλος για το συγκεκριμένο κανάλι, θα έλεγα ότι είναι αυτός, δηλαδή να συνδέσει μεταξύ του τους ανθρώπους και να τους βοηθήσει να ξεπεράσουν τις φοβίες και να ανακαλύψουν τη μαγεία της φυσικής. Ξεκίνησα το κανάλι της φυσικής περίπου 10 χρόνια πριν, αν και η αλήθεια είναι ότι ανεβάζω βίντεο με ένα σταθερό ρυθμό τα τελευταία 5 χρόνια. Και τώρα καθώς κλείνει το 2017 και μπαίνουμε στο 2018, βλέπω τους συνδρομητές να έχουν γίνει 10.000 και μου φαίνεται εκπληκτικό πώς είναι δυνατόν ένα κανάλι που ασχολείται με ένα τόσο δύσκολο θέμα όπως είναι αυτό της φυσικής να έχει αυτή την υποστήριξη. Ένα άλλο που μου έχει εκπλήξει είναι η ευγένεια των ανθρώπων που μου αφήνουν σχόλια ή μου κάνουν κάποιες παρατηρήσεις στο YouTube, στο Facebook. Πραγματικά αυτό είναι κάτι που το εκτιμώ ιδιαίτερα και με έχει εντυπωσιάσει. Να σου πω ότι από την αρχή που έφτιαξα τα πρώτα βίντεο, δύο ήταν οι άξονες. Ένα, τα βίντεο να είναι λιτά και με περιεκτικό λόγο. Και το δεύτερο, να μην εμπλέξω την προσωπική μου εργασία, την προσωπική μου δουλειά. Μάλιστα αυτό το έχω κάνει σε τέτοιο βαθμό που μαθητές μου στο φροντιστήριο δεν ξέρουν ότι έχω κανάλι και οι συνδρομητές δεν ξέρουν τι ακριβώς δουλειά κάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν παίζει και τόσο σημασία. Τα περισσότερα από τα βίντεο μάλλον μου βγαίνουν αυθόρμητα, να σου πω την αλήθεια. Τα έχω παρουσιάσει αυτά τα θέματα τόσες φορές σε μαθητές που ξέρω πάνω κάτω τι πρέπει να πω. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι τα τελευταία βίντεο που παρουσιάζουν πειράματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Και θέλουν και editing, θέλουν μια διαδικασία τέλος πάντων που είναι χρονοβόρα. Επίσης χρονοβόρο είναι και το σημάζεμα που γίνεται μετά στην αίθουσα, τουλάχιστον να μην με περάσουν και για τον τρελό του φροντιστηρίου. Όχι ότι δεν το πιστεύουν, αλλά λέμε τώρα. Τέλος πάντων, θέλω να κλείνοντας να σε ευχαριστήσω και πάλι για τη συνδρομή σου, για την παρακολούθηση των βίντεο, για τα σχόλια, για τις παρατηρήσεις. Να συνεχίζεις να το κάνεις, όχι μόνο στο δικό μου βίντεο, αλλά και στα υπόλοιπα κανάλια που ανεβάζουν τέτοιο περιεχόμενο, στις θετικές επιστήμες, στην τέχνη και σε οτιδήποτε άλλο, στη μουσική και οτιδήποτε άλλο σε έλκει. Να σου πω επίσης ότι η καρδούλα που βλέπεις τώρα στο κάτω μέρος της οθόνης είναι trademark της κόρης μου και μου είπε, όχι μου είπε, θέλω να το πω γιατί κάποια στιγμή όταν μεγαλώσει θα το δει αυτό το βίντεο και ελπίζω να της αρέσει όπως μου αρέσει και εμένα. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλή παρακολούθηση βίντεο και σε ευχαριστώ και πάλι.